Καλωσορίζω τους νέους συναδέλφους και σε όλους σας εύχομαι καλή θητεία, κουράγιο και παραγωγική περίοδο. Για τις προγραμματικές δηλώσεις θέλω να πω ότι και ως περιεχόμενο και ως τρόπος εκφώνησης ανταποκρίνονται στην σημερινή πραγματικότητα. Είναι μια δύσκολη συγκυρία στην οποία έχουμε οδηγηθεί λόγω μιας 40χρονης ατυχούς πορείας, από την οποία πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε με σύνεση, σοφροσύνη, πρόγραμμα και με κοινωνικό πρόσημο. Ακούγοντας τις κριτικές που γίνονται στη συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, ιδίως τις κριτικές που γίνονται από τους συναδέλφους των κομμάτων που κυβέρνησαν τα τελευταία 40 χρόνια, ένα ρητό του τόπου μου έρχεται στριφογυρίζει στο μυαλό μου. Λέει «Στον άλλο την καρφίτσα, στον εαυτό μας τη σακοράφα». Είναι σοφός οδηγός στο ζήτημα της κριτικής αυτοκριτικής. Όταν συζητάμε, διαλεγόμαστε, κριτικάρουμε, να είμαστε πιο αυστηροί με τον εαυτό μας και πιο φιδωλοί, πιο συνετοί, πιο προσεκτικοί με τους συνομιλητές μας. Η κακοδαιμονία του τόπου μας δεν άρχισε ούτε στις 25 του Γενάρη του 2015, ούτε το 2009 με την επιβολή των μνημονίων. Ρίχνοντας μια ματιά όλα αυτά τα χρόνια από τη μεταπολίτευση και εντεύθεν, ήταν ολοφάνερο ότι βαδίζαμε βήμα-βήμα προς αυτήν την κατάσταση. Βλέπαμε τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες να μην αξιοποιούνται, να χάνονται από τα χέρια μας. Βλέπαμε την γεωμετρική άνοδο του χρέους από έτος σε έτος, από κυβέρνηση σε κυβέρνηση και να μην γίνεται τίποτα. Δεν χρειάζονταν πολύ μυαλό, πολύ γνώση οικονομίας, αρκούσε η λαϊκή σοφία. Το πόδι σου μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμά σου ή ο βαρδαλίκι δεν γίνεται με δανεικά λεφτά. Δυστυχώς αυτά έγιναν. Τώρα προσπαθείτε να δικαιολογήσετε την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ τελείως υποκειμενικά. Ανεύθυνος λαϊκισμός, ψέματα, παροχολογία, τυχοδιοκτισμός, ιδεολειψίας, άκουσα σοβιετίες, λενινιστικές τακτικές κλπ. Και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Και ο Τσίπρας πολλά έχει ακούσει, από τσογλανισμό, ψευτράκο μέχρι απατεώνα και πολλά παρόμοια. Ενώ γινόταν ολοφάνερο ότι αυτή η κατάσταση δεν πήγαινε άλλο, ότι η κοινωνία ήθελε αλλαγή ρότας και προσωπικού στη διακυβέρνηση της χώρας. Τώρα σε εμάς εναπόκειται να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προσμονές, δύσκολο καθήκον, αλλά θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση, τους υπουργούς θέτω υπόψη τους τις προγραμματικές δηλώσεις του νομού Ροδόπης, που τις υπαγόρευσαν οι ίδιοι άνθρωποι της περιοχής και στο επτάμηνο της διακυβέρνησής μας, αλλά και στην προεκλογική περίοδο. Δεν θα αναφερθώ στα διάφορα θεσμικά βαρύδια που υπάρχουν γύρω από τα μειονοτικά, τα οποία άλλα έχουν ουσιαστικό, άλλα έχουν συμβολικό περιεχόμενο, τα οποία θα λυθούν εν ευθέτω χρόνο με διάλογο και νυφαλιότητα, με σύνεση και σοφροσύνη. Μας έθεσαν βασικά προβλήματα αποζημιώσεων ΕΛΓΑ, των εξουσιωτικών αποζημιώσεων από το 2013-2014 για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι αγρότες. Έχουμε κάνει μια σχετική προεργασία για τη λειτουργία δύο εργοστασιών που στην περιοχή μας που έχουν προοπτική και βιωσιμότητα και χρειαζόμαστε την αρρωγή της πολιτείας των Υπουργείων για να μπορέσουμε να ξανακαπνίσουμε τις καμινάδες τους. 7.000 καπνοπαραγωγοί περιμένουν μια αχτίδα ελπίδας για να μπορέσουν να συνεχίσουν αυτή την επίπονη καλλιέργεια που είναι παράδοση για την περιοχή μας και είναι ένα εθνικό εξαγώγημο προϊόν. Αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων της περιοχής μας για τουριστική ανάπτυξη με εκατομμύρια γείτονες που είναι εν δυνάμει επισκέπτες μας. Το νοσοκομείο της Κομωτινής είναι η δραματική κατάσταση όπως σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας μας. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης που χρειάζεται άμεση στήριξη για να συνεχίσει το επιστημονικό του έργο και να αιμοδοτεί την περιοχή μας. Υπάρχει μια γειτονιά στη Κομωτινή που έχει μεταφερθεί εκεί από το 1950. Ακόμα δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας. Πληρώνουν έμφυα, αλλά δεν έχουν πάρει ακόμα τίτλους και χωρίς υποδομή, με τις πρώτες βροχές γίνεται λίμνη. Στις ορεινές περιοχές ακόμα δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, πληρώνουν έμφυα, αλλά δεν μπορούν να πάρουν τις επιδοτήσεις τους. Θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση για τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών.
Τα αποτελέσματα των εκλογών της 20 Σεπτέμβρη έγιναν αντικείμενο συζήτησης στον πανελλαδικό τύπο, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στο διαδίκτυο. Σοβαροί, μέσα σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά δημοσιογράφοι, μεγάλα ονόματα, εφημερίδες, ραδιόφωνα αναφέρθηκαν για την τουρκοποίηση της Θράκης, για τρεις μουσουλμάνους βουλευτές, για μη ισόρροπη εκπροσώπηση των σύνοικων στοιχείων της Ροδόπης. Πολύ ρηχή συνηθισμένη ερμηνεία στην οποία προσφεύγουν άλλοι από άγνοια και αφέλεια. Να συμπληρώσω, Πρόεδρε. Άλλοι συνειδητά για να μην κάνουν αυτοκριτική, για να επενδύσουν σε πρωτόλια ένστικτα και να καλύψουν τα λάθη τους. Για μένα οι τελευταίες εκλογές, ιδίως από το 12 και μετά, είναι δικαίωση μιας 40χρονης πορείας, μιας 40χρονης δύσκολης και επίπονης πορείας, την οποία κάνουμε στα πλαίσια της αριστεράς, άνθρωποι από όλες τις συνιστώσεις της κοινωνίας μας, μιλώντας τα ίδια ακριβώς πράγματα σε διαφορετικές γλώσσες. Χαίρομαι που άνθρωποι από όλες τις μπάντες της τοπικής κοινωνίας, ξεπερνώντας κασάντρες, διαχωρισμούς, διαφορές θρησκείας και καταγωγής, γλώσσας και πολιτισμού, συσπυρώνονται γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ για να κρατηθούν ζωντανοί, για να κρατήσουν την ελπίδα και την προοπτική τη χώρα μας ζωντανή. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην τους απογοητεύσουμε. Σας ευχαριστώ.